Μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε κανονικά στην κανονική ροή μάλλον της εκπομπής μας. Βλέπετε και τα μηνύματα που έρχονται εδώ. Μπράβο, λέει, στα παλικάρια του Απόλλων Καλαμαριάς και τα λοιπά για τη μεγάλη αυτή νίκη. Να πούμε πως πληκτρολογείτε, επικοινωνείτε μάλλον μηνυματικώς με την εκπομπή μας, πληκτρολογώντας ΕΓ, αφήνοντας ένα κενό, συγγράφοντας το μήνυμά σας, αποστέλλοντάς το στο 19.000. Συγχαρητήρια, λέει, κύριε Καμπαγιοβάνη, για τη μεγάλη σας νίκη, προφανώς, που πετύχατε σήμερα επί της λιτής στην Ένωση Σικαιών. Όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, αφού είπαμε τα αποτελέσματα Γάμα και Δέλτα Εθνικής, ο Φίνικας Πολύχνης λέει, αν ήταν και τα λοιπά, Γιώργη, αυτό το μήνυμα προφανώς για σένα, πιο προσεκτικός. Κώστα, σε παρακαλώ να με ενημερώσεις όποτε θα είναι έτοιμο το βίντεο, το αγώνα. Είναι έτοιμο? Να δούμε λίγο εικόνα και μετά να σχολιάσουμε το παιχνίδι. Ωραία, κλείσε τον ήχο το δικό μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάμε στο παιχνίδι, στα στιγμιότυπα του παιχνιδιού. Οδυσσέα Κορδελίου, Απόλλων Καλαμαριάς 1-3. Θα δούμε τα στιγμιότυπα και μετά εδώ θα σχολιάσουμε. Εμείς προσωπικά δεν πήγαμε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη. Από τα στιγμιότυπα που θα δούμε για τα αγωνιστικά αλλά και τα έξω αγωνιστικά που διημήφθησαν στον αγώνα αυτό, θα μας ενημερώσει εδώ ο φίλος μας ο Σωτήρης ο Καρασαρίδης, ο οποίος παρευρέθηκε εκεί. Να μην χρονοτριβούμε λοιπόν, πάμε να δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και τα γκολ φυσικά και την όλη ατμόσφαιρα από το συγκεκριμένο αυτό παιχνίδι και επανερχόμεθα για το σχολιασμό αυτού του παιχνιδιού και για τα υπόλοιπα, την Α1 και τα υπόλοιπα τα δικά μας. Ιβανίδης με το πλάγιο να το εκτελεί. Η μπάλα δεξιά. Δούμας με κεφαλιά. Προσπαθεί εδώ να γυρίσει. Για να δούμε εδώ. Τσιαντούλης. Εδώ. Διαμαρτυρίας προφανώς ίσως και για πέναλτι εδώ. Το λες σήκω πάνω. Την επόμενη τρως κάρτα. Συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο. 0-0 το παιχνίδι. Εκτελείται απευθείας. Out. Καλή προσπάθεια από τον αρχηγό. Εδώ του Απόλλων Καλαμαριάς. Γεραγώτης τώρα σε πολύ καλό σημείο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ το επιθετικός εδώ. Το Οδυσσέα Κορδελιού αλλάζει ωραία την μπάλα τελικά. Προτιμάει με το Δούμα. Γεραγώτης τώρα μπαίνει από αριστερά. Πάει να παίξει τον αδείο. Σιατρόπουλος τον καλύπτει εδώ. Γεραγώτης. Σουτ εδώ. Αποκούει. Σουτ. Αν είναι δυνατό, φίλες και φίλοι. Φανταστική ευκαιρία για τον Κορδελιό. Ιβανίδης το εκτελεί. Κεφαλιά από τον Ελευθεριάδη. Λευκαρίδης προσπάθει να παίξει τον αδείο. Χάτζη. Χερόπουλος τον κόβει τώρα εδώ. Κάνει ένα σουτ εδώ. Βρίσκει όμως εδώ τον Βέντιο, σουτ εδώ, γκολ! 0-1 από τον Βέντιο, φίλες και φίλοι, ένα φανταστικό γκολ. Εδώ ο Βέντιος κάνει ένα φοβερό σουτ την μπάλα στα δίκτυα, 0-1. Βλέπετε τώρα εδώ το ότι γίνεται, ένα κουβάρι πέσει το Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Βέντιος έκανε αυτό το μονοκόμματο σουτ εκεί, ξεγελάστηκε ο Βοσνιάδης. 0-1 για τον Απόλλων Καλαμαριάς στο 43 του αγώνα. Ιβανίδης το εκτελεί. Κεφαλιά από τον Ελευθεριάδη. Λευκαρίδης προσπάθει να παίξει τον αδείο. Χάτζη. Χερόπουλος τον κόβει τώρα εδώ. Κάνει ένα σούτ εδώ. Βρίσκει όμως εδώ τον Βέντιο. Σούτ εδώ. Γκολ! 0-1 από τον Βέντιο. Φίλες και φίλοι, ένα φανταστικό γκολ. Εδώ ο Βέντιος κάνει ένα φοβερό σούτ την μπάλα στα δίκτυα. 0-1. Βλέπετε τώρα εδώ το ότι γίνεται. Ένα κουβάρι πέσει το Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Βέντιος έκανε αυτό το μονοκόμματο σούτ εκεί. Ξεγελάστηκε ο Βοσνιάδης. 0-1 για τον Απόλλων Καλαμαριάς στο 43 του αγώνα. Με την μπάλα στην κατοχή του εδώ Ελευθεριάδης. Κόντρες, εδώ ευκαιρία, θέλει τώρα. Μπαίνει τώρα εδώ. Εδώ ζητάει σπρώξιμο και ανατροπή ο Τσιαντούλης. Αφήνει το παιχνίδι να κυλήσει. Στο 45-46. Ζήτησε να μην πετάγονται κροτίδες. Αν θέλουν να προστατεύσουν την ομάδα τους, δυστυχώς αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι διεξάγεται σε ελεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Αλλά ευχόμαστε κι εμείς και όλοι, πραγματικά, αν αγαπά την ομάδα τους, να σταματήσουν τα γεγονότα αυτά για να κυλήσει ομαλά το παιχνίδι. Γεραγώτης, ωραία παλιά. Τσιαντούλης, εδώ ευκαιρία, προσπάθησε, δεν μπόρεσε ο Δούμας, που ήταν κοντά του εδώ, άρχισε να βάλει το πόδι του, πρόλαβε ο Καρατζιωβάλης και μπλόκαρε. Ψευτογιώργο, σιγά σιγά πάνε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Απόλλωνα. Πλατάκης μπροστά από τον Μιλικούδη. Ήρεμα κατεβάζει την μπάλα ο Καλιάκης. Εδώ λάθος εδώ για τον Απόλλωνα, σούτ εδώ. Πέφτει όμως για καλό εκεί ο Βοσνιάδης στην κλειστή γωνιά. Κόβει ο Σιατρόπουλος τώρα με την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θέλει να κάνει σέντρα εδώ, Χάτζη πάρε να τον κόψει. Παπαποστόλου,
Εδώ επικίνδυνα, Χατζή! Βγαίνει επικίνδυνα! Χατζή! Σουτάρι και 0-2, φίλες και φίλοι. Αν είναι δυνατόν. Εδώ η αντεπίδευση και ο Χατζή 0-2. Εδώ έπειρο παίκτη από όλο Καλαμαριά. Στο 67 γράφει το 0-2. Κόβει ο Σιατρόπλο τώρα με την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Θέλει να κάνει σέντρα. Εδώ Χατζή πάρε το κόψει. Παποστόλου! Εδώ επικίνδυνα, Χατζή! Βγαίνει επικίνδυνα! Χατζή! Σουτάρι και 0-2, φίλες και φίλοι. Αν είναι δυνατόν. Εδώ η αντεπίδευση και ο Χατζή 0-2. Εδώ έπειρο παίκτη από όλο Καλαμαριά. Στο 67 γράφει το 0-2. Ήρεμα ο Γεραγόντης. Για να δούμε τώρα. Μπροστά ο Οδυσσέας. Σουτ εδώ. Φαντασική απόκριση. Νέα σουτ. Αν είναι δυνατό. Και εδώ φίλες και φίλοι, τι είναι αυτό που κάνει ο Οδυσσέας Κορδελιού. Εδώ πραγματικά ήρωα στο αγώνα. Ο Καρατζιοβάλης έσωσε την Καλαμαριά από το 1-2. Τσακουρίδης γύρισε την μπάλα εδώ. Προσπαθεί ο Ιγνατίδης. Ψάχνει τον Τσακουρίδη. Τσακουρίδης κάνει σέντρα. Γκολ! 1-2 από το Δούμα. Ο Τσακουρίδης άλλαξε και ο Δούμας μειώνει 1-2, φίλες και φίλοι. Μια πονηρή έξυπνη φάση. Τσακουρίδης γύρισε την μπάλα εδώ. Προσπαθεί ο Ιγνατίδης. Ψάχνει τον Τσακουρίδη. Τσακουρίδης κάνει σέντρα. Γκολ! 1-2 από το Δούμα. Ο Τσακουρίδης άλλαξε και ο Δούμας μειώνει 1-2, φίλες και φίλοι. Μια πονηρή έξυπνη φάση. Βλέποντας τις επίμονες φάσεις των γηπεδούχων προσπαθεί να κρατήσει τη νίκη. Για να δούμε τώρα εδώ, σούτ εδώ από τον Λευκαρίτη, την μπάλα την μπλοκάρει. Επιμένει ο Οδυσσέας, δεν το βάζει κάτω. Για να δούμε, Γεραγότης κεφαλιά. Σούτ εδώ, δεν προλαβαίνει, άρχισε να γίνει το σούτ από τον Μιλκούδη. Αντεπίστηκε την Καλαμαριά τώρα. Παπαποστόλου, θέλει να σουτάρει, σουτάρει. Εδώ είναι το 1-3. Εδώ είναι το 1-3 από τον Παπαποστόλου, κυρίες και κύριοι. Επιμένει ο Οδυσσέας, δεν το βάζει κάτω. Για να δούμε. Γεραγότης κεφαλιά. Σούτ εδώ, δεν προλαβα. Άρχισε να γίνει το σούτ από τον Μιλκούδη. Αντεπίστηκε την Καλαμαριά τώρα. Παπαποστόλου, θέλει να σουτάρει. Σουτάρει. Εδώ είναι το 1-3. Εδώ είναι το 1-3 από τον Παπαποστόλου, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα καθοριστικό ρόλο το τρίτο γκολ του Απόλλωνα. Το κεφαλιά, διώχνουν το Απόλλωνα. Ερόπουλος σηκώνει την μπάλα ψηλά, κεφαλιά και αυτή είναι το τέλος. Το τελευταίο σφίγμα στο 96 του Γιάννη Τοπούζη βρίσκει τον Απόλλο Καλαμαριάς, κυρίες και κύριοι, να παίρνει μια μεγάλη παλικαρίσκια νίκη μέσα στο Κορδελιό με 1-3 απέναντι σε ένα πολύ καλό Οδυσσέα Κορδελιό που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν τα κατάφερε τελικά να αποφύγει τη σημερινή ήττα του αγώνα. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Βλέπετε εδώ στιγμές ανεπανάληπτες, σίγουρα τα συναισθήματα στραμμένα ανάμειχτα στα δύο στρατόπεδα. Ο Απόλλων Καλαμαριά συνεχίζει για ένατη αγωνιστική αίτητος και πλέον μόνος οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος της Ελληνικής. Σημασία έχει ότι είδαμε ένα ντέρμπι, δύο ομάδες πάλεψαν, προσπάθησαν, κάναν ό,τι καλύτερο μπορέσανε. Οι φίλοι της Καλαμαριάς πανηγυρίζουν σίγουρα αυτό το μεγάλο τρίποντο που κάνα πραγματικά μεγάλη εκστρατεία. Είδα την ομάδα τους να μένει όρθια εδώ στο γήπεδο του Κορδελιού με το τελικό 1-3. Επανέλθαμε, κυρίες και κύριοι, στην συνέχεια και στη ροή της εκπομπής μας. Αυτά ήταν τα στιγμιότυπα από το μεγάλο αυτό παιχνίδι ανάμεσα στον Οδυσσέα Κορδελιού και τον Απόλλων Καλαμαριάς και την εξίσου μεγάλη και δίκαιη, όπως αποδείχθηκε, νίκη από τα στιγμιότυπα των φιλοξενουμένων. Μια νίκη λοιπόν που τους καθιστά προς το παρόν τουλάχιστον και το ακλόνι του φαβορή για την άνοδο. Να πάμε τώρα στους καθήλυν αρμόδιους. Πρώτα στον κύριο Καμπαγιοβάνη να μας πει την άποψή του για αυτά που είδε, γιατί προφανώς και ο κύριος Καμπαγιοβάνης, προπονητής Ηλτής, δεν το παρακολούθησε το παιχνίδι, και μετά για τον Σωτήρη να μας πει κάποια πράγματα για τον αγώνα. Κύριε Καμπαγιοβάνη, πώς είδατε από τα στιγμιότυπα τον αγώνα αυτόν? Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι αυτή που εκφράσατε κι εσείς, ότι δίκαιο είναι το αποτέλεσμα βάσει της εικόνας των δύο ομάδων. Βέβαια, με σαφήνεια και πλουραλισμό γνώσεων δεν μπορούμε να δώσουμε. Αλλά από ό,τι είδαμε, τα λίγα πράγματα, δίκαια κέρδισε ο Απόλλων. Αλλά ο Οδυσσέας έχει και αυτός μια πολύ καλή ομάδα και σίγουρα θα. Τίποτα δεν έχει χρυθεί ακόμα. Ναι, σίγουρα πράγμα. Θα παίξει πρωταγωνιστικό. Και φανταστική ατμόσφαιρα, πάρα πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι, είναι ευχάριστο αυτό. Θύμισε εποχές παλιές που έπαιζα και εγώ ποδόσφαιρο κάποτε. Έτσι και εσείς πιο παλιοί σίγουρα τα θυμάστε τα γήπεδα και ειδικά το Οδυσσέα. Γεμάτες οι κερκίδες,
με διάθεση ο κόσμος και μπράβο. Λοιπόν, ένα σχόλιο και από τον κύριο Χαριτονίδη και μετά θα πάμε στο Σωτήρη να μας πει λίγα πράγματα για το μεγάλο αυτό ντέρμπι. Σχόλιο. Κακός ο Απόλλων είναι σε αυτή την κατηγορία. Εγώ νομίζω ότι όφυλαν, κακός το παιχνίδι. Όφυλαν οι ηθήνοντες της πολιτείας να ανεβάσουν τον Απόλλωνα όπως το ρίξανε. Άνευ αγωνιστικού προγράμματος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μάλιστα. Δεν μπορεί μια δήλωση μη συμμετοχής να ρίχνει την ομάδα στα αεραστεχνικά. Εύχομαι ολόψυχα γρήγορα να βρεθεί εκεί που πρέπει να βρίσκεται ιστορικά, στην Αλφα Εθνική. Όσον αφορά για τον ιστορικό Οδυσσέα, τους εύχομαι καλή πορεία και επιτυχίες στο δύσκολο έργο που αναλάβαν. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Σωτήρη, να πούμε ένα μήνυμα εδώ, Γεώργια, που λέει: Δάσκαλε, μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν, μη σκύβετε το κεφάλι στην εκπομπή σας. Τα φιλαράκια σας από τα κείμενα θα είναι πάντα δίπλα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα παιδιά εκεί από τα κείμενα, που συμπαραστέκονται και σε εμάς προσωπικά αλλά και στην εκπομπή μας. Μετά θα πούμε για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού Κειμήνων με 5-1 απέναντι στη Μαλακοπή Πηλέας. Θα πούμε και ποιοι έβαλαν τα τέρματα, ποιοι διεκρίθησαν κτλ. Να δώσουμε τώρα, τους ευχαριστούμε και πάλι όλους τους φίλους από τα Κείμηνα, τα Μάλγαρα, όλη εκεί την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Να δώσουμε το λόγο τώρα στο Σωτήρη να μας πει λίγα πράγματα για το μεγάλο αυτό ντέρμπι. Εγώ, Γιάννη, πριν μιλήσω για το μεγάλο αυτό παιχνίδι που έγινε πριν λίγες ώρες στο Κορδελιό, θέλω πρώτα απ' όλα να πω κάτι σε αυτόν τον όμιλο που συμμετέχουν πολλές ομάδες της Θεσσαλονίκης και ίσως προφανώς δεν το έχουν αντιληφθεί. Στην κλήρωση που έγινε το Σεπτέμβριο, υπήρχε μια αρχική απόφαση ότι θα πέσουν 7 ομάδες από τον όμιλο, το δεύτερο που συμμετέχουν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα, επειδή εργάζομαι και στα Σπορτοφορά, είχαμε μια συνομιλία σύντομη με τον πρόεδρο της Επιτροπής του Πρωταθλήματος ΕΠΟ, τον κύριο Σάρη. Άλλαξε αυτή η προκήρυξη. Σωτήρη, μισό λεπτό, μια που ανέφερε στα Σπορ του Βορρά, παράληψή μου, να ευχαριστήσει η εκπομπή μας, κύριε, την εφημερίδα Σπορ του Βορρά και τον κύριο Βασιλόπουλο και τον Χρήστο Δολιάπη, όλα τα παιδιά εκεί που βρίσκονται πάντα κοντά στην εκπομπή μας, τη βοηθούν, τη στηρίζουν και την υποστηρίζουν. Θερμές ευχαριστίες από την εκπομπή μας προς την εφημερίδα Σπορ του Βορρά και στον κύριο επικεφαλής, τον κύριο Κώστα Βασιλόπουλο, και στην Άννα και στον Χρήστο Ντολιάπη, σε όλα τα παιδιά, στον Κώστα του Σπυράκη, στον Πάτρο Κουλουτζινίκα, όλα τα παιδιά που συμπαρίστανται, στηρίζουν και υποστηρίζουν την εκπομπή μας. Έτσι, τους ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά. Σωτήρη, ο λόγος και πάλι σε σένα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι η αρχική απόφαση, υπήρχε μια απόφαση η οποία ήταν φλού κατά κάποιο τρόπο. Στις συνομιλίες που είχε κάνει ο κύριος Σαρές στους παραβρισκόμενους του ξενοδοχείου όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος Πανελληνικής, ότι από τον όμιλο που μας ενδιαφέρει και που συμμετέχουν οι ομάδες της πόλης μας και γενικά, ας πούμε, παράδειγμα στο δεύτερο όμιλο, θα πέφτανε 7 ομάδες. Κάτι φαίνεται να αλλάζει όμως γενικά σε όλους τους ομίλους και από τον όμιλο της Δέλτα Νικής, στο δεύτερο όμιλο που συμμετέχουν και οι ομάδες της πόλης μας, ή αυτή τη βδομάδα η τρέχουσα ή την επόμενη, θα ζητηθεί το θέμα να πέσουν 8 τελικά. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο ταγκάδι. Φαντάσου, Γιάννη, ότι 8 θα πέφτουν, 8 θα σώνονται και τι μάχη θα γίνει. Όλα θα παίζονται σε αυτό τον όμιλο. 8 θα πέφτουν και 9 θα σώνονται. Ακριβώς. Γιατί είναι 17 η ομάδα. Ωραία. Με μια ομάδα λοιπόν που θα βγαίνει στην Καμαθνική. Ναι. Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι το πρωτάθλημα της Δέλτα Νικής έχει γίνει πραγματικά. Δηλαδή η Α1, χωρίς να θέλω να τη μειώσω, έχει φύγει το ενδιαφέρον και έχει μεταφερθεί στην Δέλτα Νική. Γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Υπάρχουν πολλές ομάδες εκεί. Πολύ άξιες ομάδες. Υπάρχει, βλέπεις ότι μέσα στιγμής τα 9 παιχνίδια που διανύουμε, βλέπεις κάθε αγωνιστική πώς ανεβαίνει το ενδιαφέρον στο κατακόρυφο. Έτσι. Nice. Και βλέπουμε ένα πρωτάθλημα πραγματικά. Θα θυμάσαι εσύ, επειδή είσαι και από εκεί, από τη Χαλκιδόνα, από εκεί. Να σου θυμίσω λίγο τα Κουφάλια, μπράβο, το Καμπανιακό. Κάποιες έτσι ωραίες αναμνήσεις του παρελθόντος. Μπράβο, ναι. Έτσι. Ναι. Με το θρύλο του αγώνα της Ένωσης Εγγυών. Σωτήρη, πάλι μια μικρή διακοπή. Είδα ένα μήνυμα εκεί, θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Η Εψημή λέει: Συλληπείτε τον αντιπρόεδρο της Εψημή, τον κύριο Γιάννη Καδόγλου, για το θάνατο του πατέρα του. Και από την εκπομπή μας, θερμά συλληπιτήρια στον κύριο Καδόγλου και από πρόεδρο. Για τον.